Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλό μεσημέρι και καλή δουλειά για τους αργοπορημένους λίγο. Εγώ είμαι από πολύ πρωί εδώ. Είχαμε τον κύριο Ιωαννίδη από το Στάτφορντ, από την Καλιφόρνια και η διαφορά της ώρας μας υποχρέωσε να αρχίσουμε σήμερα στις 8. Ας είναι όμως, γιατί όλοι βγήκαμε καλύτερα από αυτή τη συζήτηση που έγινε. Όπως γνωρίζετε, αυτό το συνέδριο έχει παράδοση και η ομάδα των οικονομικών της υγείας στο θέμα της HIV λίμωξης εδώ και δεκαετίας. Θα ήταν μεγάλη παράληψη αν φέτος αυτό το συνέδριο, που είναι τόσο, θα λέγαμε, είναι το καλύτερο από αυτά που έχουμε κάνει τα τελευταία 20 χρόνια και το πιο πολυπληθές και το πιο ενδιαφέρον σαν ατζέντα, δεν είχε μέσα αυτό το κρίσιμο θέμα το οποίο μας απασχολεί. Και το θέμα μας είναι η διαχείριση και η αποδοτική χρήση των πόρων στην HIV λίμωξη. Με κάποια πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, τα οποία θα μας εκθέσει στη συνέχεια ο κύριος Αθανασάκης, και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τη συζήτηση. Λυπάμαι πάρα πολύ που ένα τέτοιο σημαντικό μέρος της ατζέντας του συνεδρίου έχει λίγο χρόνο, αλλά νομίζω ότι όλοι και κυρίως αυτοί που είναι στο πάνελ είναι πάρα πολύ ικανοί ομιλητές και έχουν τη δυνατότητα σε λίγα λεπτά να πούνε σπουδαία πράγματα. Κώστα, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ, Θεμά, κύριε καθηγητά. Ανοιχτά μικρόφωνα, ανοιχτό βίντεο. Ωραία. Σε πολύ λίγο χρόνο, με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης, επιτρέψτε μου να παρουσιάσω πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε από την οικονομική οπτική τον HIV στην Ελλάδα και μία ιδέα του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα ακόμα καλύτερα και ενδεχομένως να το κάνουμε ένα πρότυπο διαχείρισης χρόνιου νοσήματος. Πώς, με έναν ολοκληρωμένο προϋπολογισμό που θα αφορά απολύτως το HIV. Ο HIV στην Ελλάδα, το ζήτημα της διαχείρισης του HIV στην Ελλάδα είναι ένα success story. Εν πολλής. Σίγουρα πιο επιτυχημένο από τη διαχείριση στα λοιπά νοσήματα. Ένα πολύ καλό παράδειγμα, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελέσει και οδηγό και για άλλου τύπου πολιτικές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί προτεραιότητα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει υποδηματική διαχείριση, έχει καταγραφές, έχει μητρώ, έχει διαχείριση πάρα πολύ ορθολογική από τις ομάδες λοιμώξεων και το έχουμε δει αυτό. Έχει εξατομικευμένες στρατηγικές επιλογές, έχει έναρξη θεραπείας και αυτή η επένδυση είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε καλά κλινικά αποτελέσματα και οριοθετημένη διαχείριση των κρίσιμων παραγόντων. Όμως, τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο. Στο πλαίσιο της ερευνητικής προσπάθειας και της μακρόχρονης συζήτησης στο θέμα της διαχείρισης του HIV, των οικονομικών και της πολιτικής του, πρόσφατα, το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας ολοκλήρωσε μια μελέτη για τη διαχρονική αποτελεσματικότητα της αποδοτικότητα της θεραπείας του HIV. Η μελέτη επιχείρησε να εκτιμήσει το συνολικό θεραπευτικό κόστος και να δει πώς εξελίχθηκε τα προηγούμενα χρόνια και να διατυπώσει προτάσεις σχετικά με το πώς αυτό το καλό, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Αυτό το οποίο έγινε ήταν μια ιστορική αναδρομή του κόστους της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με HIV σε ονομαστικές τιμές από το 2010 έως σήμερα. Στη συνέχεια έγινε μια εκτίμηση για την αποδοτικότητα της θεραπείας με βάση το προφίλ των θεραπείων και αυτό το κομμάτι της θεραπείας συνδέθηκε και με τη λοιπή χρήση πόρων ώστε να δούμε τι τελικά επιτυγχάνουμε από πλευράς επιβάρυνσης ή ελάχρησης, το πόρο του συστήματος υγείας για τη διαχείριση των ασθενών των ατόμων με HIV στην Ελλάδα. Όλες οι διαθέσιμες πηγές δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν με κυριότερες τις τιμές των θεραπείων, το πρότυπο χρήσης των θεραπείων, το συνολικό αριθμό ασθενών, το συνολικό αριθμό ασθενών υποαγωγή
τα κυριότερα θεραπευτικά σχήματα και βεβαίως πράγματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση των πόρων για τη λιπή διαχείριση των ατόμων με HIV πέραν της απλώς φανετικής διαχείρισης. Αυτό το οποίο βρέθηκε ήταν αυτό το οποίο υπερπευόμασταν όλοι, ότι η φανετική διαχείριση του HIV είναι μια οικονομικά πολιτική πρακτική για το σύστημα υγείας. Τι είδαμε? Είδαμε καταρχάς ένα παράδοξο. Είδαμε το μέσο κόστος θεραπείας ανά ασθενή να μειώνεται την τελευταία δεκαετία. Να μειώνεται περίπου 6% σε ονομαστικές τιμές. Μια δεκαετία στην οποία κυκλοφόρησαν συνολικά 10 φάρμακα καινούργια. Ξέρετε, σε όποιο χρόνο ενώ να κυκλοφορούν νέα φάρμακα, αυτό το οποίο βλέπουμε συνήθως είναι αύξηση της δαπάνης. Αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλά νοσήματα, το έχουμε δει στη διαβήτη. Πρόσφατα παρουσιάσαμε εμπειρικά δεδομένα και εκεί. Το έχουμε δει στην υπέρταση, το έχουμε δει στην οστεοπόρωση, το έχουμε δει σε μια σειρά χρονίων νοσημάτων. Στο ζήτημα του HIV, παρόλα αυτά, είδαμε μια αντίστροφη πορεία. Είδαμε ότι το μέσο κόστος ανά άτομο το οποίο παίρνει θεραπεία με HIV μειώνεται. Έτσι λοιπόν, παρόλο που ο αριθμός των ασθενών των ατόμων με HIV αυξάνει, το συνολικό κόστος δεν αυξάνει με τον ίδιο ρυθμό. Αν κανείς δει και τη χρήση πόρων την οποία επιτάσσει η θεραπεία ή η διαχείριση του νοσήματος, τότε η διαφορά αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί οι παλαιότερες θεραπείες είχαν ένα δυτικότερο υπόδειγμα χρήσης πόρων, αυτό μετρήθηκε και κοστολογήθηκε. Οι νεότερες θεραπείες έχουν ένα ιδιότερο υπόδειγμα χρήσης πόρων. Οι άνθρωποι δεν θα μπουν ποτέ στο νοσοκομείο για τον HIV. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Άρα λοιπόν και αυτό προσθέτει στην αποδοτικότητα της θεραπείας. Εν ολίγης, αν κανείς δει σε όρους κόστους και αποτελεσματικότητας την μέση θεραπεία ενός ατόμου με HIV το 2019 έναντι της μέσης θεραπείας ενός ατόμου με HIV το 2010, η θεραπεία του 2019 είναι αυτό που λέμε ντόμινα. Δηλαδή, έχει και καλύτερα κλινικά αποτελέσματα, αν κανείς κάνει ένα projection της ποιοτικά προσαρμοσμένης επιβίωσης, όπως φαίνεται στη βιβλιογραφία, έχει και χαμηλότερο κόστος. Άρα, λοιπόν, είναι μια επιλογή η οποία στην πραγματικότητα ευνοεί και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα και την ισότητα πια στο σύστημα υγείας. Όπως είπαμε και πριν, τα άτομα με HIV τα οποία λαμβάνουν θεραπεία αυξάνουν και είναι λογικό αυτό γιατί κάνουμε προσπάθειες και να βρούμε τους ανθρώπους και να τους δώσουμε θεραπεία. Αυτό όμως πιάνει ένα μικρότερο κομμάτι του προπολογισμού του φαρμάκου από ό,τι έπιανε στο παρελθόν. Αυτό το οποίο σημαίνει, αυτό το οποίο ουσιαστικά επενίσσεται αυτό το slide, είναι το γεγονός ότι στην πραγματικότητα τα φάρμακα για τον HIV αποτελούν ένα μικρότερο κομμάτι του προϋπολογισμού του φαρμάκου. Δεν είναι απλώς μικρότερο κομμάτι, είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά σε ασθενείς, σε άτομα στην πραγματικότητα εξωνοσοκομιακά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπαίνει στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου χωρίς να συνδέεται με τη δραστηριότητα του νοσοκομείου. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί έχουμε μια σειρά από μέτρα τα οποία αφορούν στην πραγματικότητα σε μια σταθερή δαπάνη, η οποία εμπλέκεται με την υπόλοιπη δραστηριότητα του νοσοκομείου. Εκεί πράγματι κάτι πρέπει να γίνει. Τι μπορεί να γίνει ώστε αυτή η διαχείριση να καταστεί ακόμα καλύτερη στο μέλλον? Αυτό το οποίο προτείνουμε, η πρόταση αυτή ξεκινά από μια πρώτη τοποθέτηση του καθηγητή Κυριόπουλου, αν θυμάμαι καλά, μια πενταετία πριν, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου πρώτη φορά ακούστηκε η έννοια του σφαιρικού κλειστού προϋπολογισμού για ένα νόσημα. Προτείνουμε τη χρήση του HIV ως ενός μόντελ διαχείρισης ενός χρόνιου ζητήματος υγείας μέσω ενός σφαιρικού προϋπολογισμού, ο οποίος φυσικά θα απαντά σε όλο το χρονικό συνεχές του ζητήματος, θα περιλαμβάνει όλα τα κέντρα κόστους, θα επιτρέπει ανακατανομή των πόρων μεταξύ των κέντρων κόστους και θα αντικατοπτρίζει βεβαίως την επιδημιολογική δυναμική της λίμωξης. Και όταν λέμε κέντρα κόστους, εννοούμε το pre-exposure προφυλάξεις, τον προσπληματικό έλεγχο, την επιβεβαίωση, τη θεραπεία και τη μακροχρόνια καλή υγεία, που είναι το θέμα του μέλλοντος στον HIV. Προφανώς θα μπορεί να υπάρχει μια ανακατανομή των πόρων, γιατί οι νεότερες θεραπείες υποκαθιστούν άλλες μορφές φροντίδας υγείας και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται με βάση το επιδημιολογικό δυναμικό. Άρα λοιπόν, για να προσδιοριστεί ο προϋπολογισμός, χρειάζεται να καθοριστεί ο πληθυσμός, να καθοριστούν τα κέντρα κόστους, να εκτιμηθεί ο προϋπολογισμός και βεβαίως να αναπροσαρμοστεί αναλόγως. Αυτό ενδεχομένως επενίσσεται και μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα των φορέων που θα κληθούν να διαχειριστούν τον προϋπολογισμό, οι οποίοι θα έχουν
τους πόρους, τους κατάλληλους πόρους, ώστε να κάνει, να επιτελέσει ο καθένας τη δραστηριότητα που το αναλογεί. Με συγχωρείτε, περνάει η Αλεξάνδρας απ' έξω, που είναι και βροχή. Ώστε να επιτελεί κανείς τη δραστηριότητα που του αναλογεί έγκαιρα και με όλους τεκμηριωμένα τους πόρους τους οποίους χρειάζεται. Έχουμε πια τον τρόπο να εισαγάγουμε εισροές στη διαδικασία του πιστού προϋπολογισμού. Το HIV είναι ένα πολύ καλά καταγεγραμμένο και περιγραμμένο ζήτημα στην Ελλάδα και ως τέτοιο μπορεί να συντελέσει το να γίνει ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν θα είναι απλώς από κύμα μιας μαντεπιάς, αλλά θα είναι στην πραγματικότητα ένα δημιούργημα evidence-based. Ελπίζουμε κάτι τέτοιο να το δούμε στο μέλλον και να δούμε όλους τους εμπλεκόμενους να συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή και γιατί όχι να το δούμε και ως παράδειγμα για τη διαχείριση γενικότερα της χρόνιας νοσηρότητας στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ναι, ευχαριστούμε κυρία Θανασάκη για το σύντομο και περιεκτικό του θέματος, το οποίο νομίζω ολοκληρώνει τις προηγούμενες προσπάθειες που έχουν γίνει και σε ερευνητικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, δύο φορές τουλάχιστον στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Έχουμε κάνει μία δημοσκόπηση, θα έλεγα, ένα ερωτηματολόγιο έχουμε κινήσει σχετικά με το θέμα στις μέρες του συνεδρίου και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί είναι δύο. Το πρώτο είναι σχετικά με την οικονομική αποτελεσματικότητα και το ερώτημα είναι, μην το αλλάζετε, είναι το πρώτο ερώτημα έχει τρεις εκδοχές. Αν έχει βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα σε σχέση με το 2010, δηλαδή την τελευταία δεκαετία, εάν έχει αλλάξει συγκριτικά με το 10 και αν έχει χειροτερεύσει σε σχέση με αυτό. Τα αποτελέσματα που έχουμε είναι αυτό που βλέπετε, ότι το 91% θεωρούν ότι η οικονομική αποδοτικότητα, συγχωρήστε μου το αποτελεσματικότητα, είναι λάθος, ή έχει βελτιωθεί. Κατά συνέπεια, το Σώμα των Συνέδρων και από το Σώμα των Συνέδρων 14% έχει ψηφίσει, είναι επαρκές δείγμα, συντριπτικά θεωρεί ότι η αποδοτική χρήση των πόρων έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά. Το δεύτερο ερώτημα, νομίζω ότι υπάρχει άλλο ένα, πόσο θεωρούμε εφικτή τη μετάβαση σε ένα σχήμα σαν και αυτό που προτείνεται από τον κύριο Αθανασάκη και τα αποτελέσματα είναι, και εδώ θα έλεγα εντυπωσιακά, δώστε μου το τελικό νούμερο, ναι, θα μου δώσετε την τελική εκδοχή. Απαντούν αυτή τη στιγμή, αλλά το 67% με το 31% έχει διαφορά. Κατά συνέπεια πρέπει κάπου να σταματήσουμε σε αυτήν εδώ την... φαίνεται ότι ένα συντριπτικό ποσοστό θεωρεί ότι είναι οπωσδήποτε εφικτή ή μάλλον εφικτή. Κατά συνέπεια θεωρεί ότι οι οριζόντιοι προϋπολογισμοί με τον τρόπο που έχουν περιγραφεί και με βάση τα δεδομένα που έδειξε ο κύριος Αθανασάκης μπορεί να είναι ένα εργαλείο που να βελτιώσει και την ποιότητα της φροντίδας αλλά και τη χρήση των πόρων, δεδομένου ότι έχουμε νέα δεδομένα και τα δεδομένα είναι ότι προϊόντος του χρόνου η διαχείριση του HIV σε HIV λοιμώξεις γίνεται ολοένα και καλύτερα υπό το πρίσμα της αποδοτικότητας. Και νομίζω ότι μας στάνουν αυτά για να πάρουμε μια πρώτη εικόνα ώστε να περάσουμε. Μάριε, μήπως θέλεις να αρχίσουμε με σένα?
Ο Μάριος μ' ακούει? Ναι, ναι. Ναι, σε ακούω, άνοιξα το μικρόφωνο. Ναι, μήπως θέλεις να αρχίσουμε με σένα? Ό,τι θέλετε. Εσύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα προσωπικά, αλλά και τον κύριο Θανασάκη για όλα αυτά τα χρόνια, την πολύτιμη συνεργασία την οποία είχαμε και προσπαθήσαμε με βασικά πρωτοβουλία δική σας και βοήθεια δική μας να αναδείξουμε τα οικονομικά της HIV λίμωξης. Αυτό το οποίο νομίζω τα είπε ο κύριος Θανασάκης να καταστεί σαφές, ότι με την πρόοδο του χρόνου και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας έχουν μειωθεί οι ανάγκες νοσηλείας των ασθενών αυτών, οπότε αυτόματα έχουμε εξοικονόμηση πόρων. Επίσης υπάρχει μείωση της ανάγκης εργαστηριακών εξετάσεων, γιατί πλέον τα φάρμακα είναι πολύ αποτελεσματικά και δεν χρειάζεται να παίρνουμε εργαστηριακές εξετάσεις για την παρακολούθηση της HIV λίμωξης κάθε 3 μήνες που παίρναμε παλιότερα, κάθε 2 μήνες, δηλαδή τώρα χρειάζεται να παίρνουμε μία φορά το χρόνο το πολύ. Βέβαια, υπάρχει μία ανατροπή στην θεραπεία, ότι αυτοί οι ασθενείς πλέον ζουν πολύ περισσότερα χρόνια και έχουμε κόστος από τις συνοσηρότητες τις οποίες αναπτύσσουν λόγω της ηλικίας τους. Δηλαδή έχουμε ανάγκη θεραπείας για το ζαχαρό διαβήτη, για τις καρδιοπάθειες, για τα τριγλυκερίδια και όλες τις άλλες συνοσηρότητες. Επίσης θα ήθελα να πω ότι στα άτομα με HIV λίμωξη πλέον υπάρχει μία σταθερότητα και μείωση, αν θέλετε, των κρουσμάτων, τόσο διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια που έχει παρατηρηθεί και δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να εκτιμηθεί για την ανατροπή των οικονομικών δεδομένων, ότι το 40% τουλάχιστον των ατόμων που διαγνώσκονται πλέον στην Ελλάδα είναι μη Έλληνες. Οπότε αυτό ενδεχομένως μπορεί να ανατρέψει προϋπολογισμούς νοσοκομείων ή προϋπολογισμού του κράτους. Αυτό δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να το συζητήσουμε και να το λάβουμε υπόψη μας. Τώρα όσον αφορά για την παρούσα θέση της HIV λίμωξης, νομίζω ότι η HIV λίμωξη αυτή τη στιγμή, δηλαδή από το 2020, ζει υπό τη σκιά του COVID. Ζει υπό τη σκιά του COVID στην κυριολεξία. Βέβαια, αν κανένας το πάρει και λίγο φιλοσοφικά, θεωρώ ότι θα μπορούσε να παραλύσει κανένας την πανδημία του COVID με τις αρχές της πανδημίας της HIV λίμωξης. Δηλαδή, ό,τι συνέβαινε εκεί την εποχή, ο πανικός, ο φόβος, ο τρόμος, η αβεβαιότητα, τα ψυχολογικά, τα κοινωνικά προβλήματα και τα οικονομικά υπάρχουν τώρα και με τον COVID. Αλλά όταν λέμε τώρα υπό τη σκιά, εννοούμε ότι αυτή τη στιγμή, από τις αρχές του 2020, μάλλον ναι, όταν άρχισε πλέον να επισημοποιείται ο COVID στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, έχει αρχίσει ανατροπή της παρακολούθησης των ασθενών με HIV λίμωξης στις μονάδες λοιμόξεων. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι οι λοιμοξιολόγοι στην Ελλάδα δεν ασχολούνται αποκλειστικά με την λοιμοξιολογία, ούτε υπάρχουν κλινικές λοιμόξεων. Είναι μονάδες λοιμόξεων οι οποίες είναι ενταγμένες σε παθολογικά τμήματα και οι λοιμοξιολόγοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες στις παθολογικές κλινικές, να κάνουν συμβουλευτική στο υπόλοιπο νοσοκομείο για τις λοιμόξεις, να ελέγχουν την κατανάλωση των αντιβιωτικών, να ελέγχουν τις επιδημίες που μπορεί να εμφανιστούν στο νοσοκομείο από τα διάφορα ανθεκτικά στελέχη και βέβαια να παρακολουθούν τους αρρώστους εξωτερικά ιατρία με λοιμόξεις και τους ασθενείς με HIV λοιμόξη. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι αποτελεί ένα κομμάτι της εργασίας των παθολόγων λοιμοξιολόγων. Τι έγινε λοιπόν τώρα, τι έγινε με την πανδημία του COVID? Οι λοιμοξιολόγοι ήταν υποχρεωμένοι βέβαια να είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του COVID και έτσι απομακρύνθηκαν από τις μονάδες λοιμόξεων και απομακρύνθηκαν εν την ημέτρο και από τους ασθενείς με HIV λοιμόξη. Όπως έχει καταγραφεί σε εργασίες, οι οποίες μάλιστα η μία από τη, μάλλον και στις δύο εργασίες είχε σαφή με συμμετοχή η φαρμακευτική εταιρεία Gilead, η οποία την ευχαριστούμε γενικώς για την βοήθεια την οποία μας προσφέρει γιατί να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορες μελέτες. Καταγράφηκε λοιπόν το 80% του χρόνου των γιατρών αφιερωνόταν στα άτομα με COVID.
Αυτό είχε σαν συνέπεια οι ασθενείς με HIV λίμωξη να έχουν μόνο περίθαλψη για τα επίγοντα προβλήματά τους και υπήρχε και μία καθυστέρηση στην συνταγογράφηση ή μη συνταγογράφηση και μερικές φορές και μη συνταγογράφηση για τα χρόνια άλλα προβλήματά τους. Αυτό που φαίνεται που δεν επλήγει καθόλου είναι η χορήγηση της αντιρρετροϊκής θεραπείας που είτε με επιβάρηση των φαρμακείων των νοσοκομείων είτε με αποστολή, μισοκούριο οι ασθενείς έπαιρναν κανονικά τη θεραπεία τους και τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Τώρα, με αυτό το πρόβλημα που υπήρξε με τον κορονοϊό, όλοι προβληματιστήκαμε πάρα πολύ τι πρέπει να γίνει και εμείς σαν εταιρεία, σαν Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Αντιμετώπισης του AIDS και σαν Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, προσπαθήσαμε να θέσουμε τα πράγματα από την αρχή και να καταλάβουμε ότι αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, δηλαδή αν δεν υπάρχει μία ψηφιοποίηση της φροντίδας αυτών των ασθενών, όπου θα πρέπει να καταγράφεται όλη η σειρά της παρακολούθησης των ατόμων σε όλα τα επίπεδα και στη συνέχεια να υπάρχει ενίσχυση των υποδομών των αλωσίμων και του ανθρωπίνου δυναμικού στην πορεία, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτών των ασθενών. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το COVID, ευελπιστούμε ότι με τα εμβόλια θα μπορέσουμε να έχουμε μία, κατά τη γνώμη μου, εν μέρει αντιμετώπιση πανδημίας. Δηλαδή δεν συμφωνώ απόλυτα ότι το εμβόλιο θα λύσει άμεσα το πρόβλημα, γιατί αυτό έχει περάσει στην κοινωνία και θεωρώ ότι είναι λάθος. Αλλά πιστεύω ότι οι βλαπτικές ενέργειες που έχουν δημιουργηθεί στα άτομα με HIV λίμωξη, και δεν εννοώ αυτή καθ' αυτή την πορεία της HIV λίμωξης, αλλά την πορεία των συνοσηρωτήτων, θα αργήσουν αυτοί οι ασθενείς να επανέλθουν σε πρώτερα επίπεδα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Αντιμετώπισης και η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων έχει καταγράψει τα διάφορα προβλήματα από όλες τις μονάδες και έχει ετοιμάσει μια πρόταση για την προτυποποίηση της φροντίδας για την HIV λίμωξη σε όλες τις μονάδες λοιμώξεων. Με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, θέλουμε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των προσφάτων εθνικών και διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, να απλουστεύσουμε τη διαδικασία αντιμετώπισης της HIV λίμωξης και να χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους οι οποίοι θα χρειαστούν, είτε ανθρώπινοι, τεχνολογικοί, αλλά και οικονομικοί πόροι, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πάντως, πάνω σε αυτή την άποψη την οποία έχουμε, προσπαθούμε να καταθέσουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο και το οποίο να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον. Αυτά ήθελα να πω σαν εισήγηση. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστω να απαντήσω. Ναι, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαζανά. Είναι γνωστό ότι ο Μάριος είναι από τους πρωταγωνιστές διαχείρισης του νοσήματος και οι παρατηρήσεις του πάντα έχουν εξέχουσα σημασία. Είναι αλήθεια ότι όχι μόνο η HIV λίμωξη, πολλά νοσήματα, μεταξύ των οποίων και τα άλλα λοιμώδη, έχουν λίγο παραμεριστεί από το ενδιαφέρον μας εξαιτίας της αυτού του κύματος της πανδημίας που μας έχει απορροφήσει όλες τις δυνάμεις. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά, και αυτή η συζήτηση είναι και μια αφορμή, ότι πρέπει να ανακτήσουμε μια ισορροπία καλύτερη και κυρίως για τους ασθενείς. Η υπόθεση της υποστήριξης HIV λίμωξης από μέρους των φορέων αλλά της κοινωνίας ευρύτερα και του πολιτικού συστήματος χρωστάει πολλά στο Νίκο Δέδε. Δεν ήταν μόνο πρωταγωνιστής στο να στήσει, όπως λέμε στην οργανωτίστικη γλώσσα, ένα φορέα με κύρος αξιοπρέπεια και σεβασμό όπως συνθετική φωνή, αλλά και να συμβάλλει
αποφασιστικά στη συγκρότηση και την ανανέωση, θα έλεγε κανείς, των οργανώσεων των ασθενών στη χώρα, μια φωνή που είναι απολύτως αναγκαία σαν σημαντική εισρωή στη λήψη αποφάσεων. Ο κύριος Δέδες και η θετική φωνή εκφράζουν την πλευρά της ζήτησης, αυτό που παραγνωρίζουμε κυρίως, εάν κάποιος διαβάσει και τον ημερήσιο τύπο και τον επιστημονικό τύπο, θα δει ότι 90% της συζήτησης αφορά την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή τα νοσοκομεία, τους γιατρούς, την τεχνολογία, αλλά πολύ λίγο την πλευρά της ζήτησης για την οποία δουλεύουμε όλοι. Αγαπητέ Νίκο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, και για τα πολύ καλά λόγια και για την πρόσκληση. Καταρχάς να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λαζανάς, ότι η συνεισφορά σας όλα τα χρόνια στο χώρο του HIV είναι πάρα πολύ σημαντική, και θα έλεγα ότι κάτι το οποίο δεν πρόλαβα να το πω την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε αυτά τα ευρήματα, ότι είναι μια εκπληκτική έρευνα. Όλα τα χρόνια που χρειαζόμουν για τους λόγους της επαφής με τους πολιτικούς να επικαλούμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των φαρμάκων του HIV, έπρεπε να επικαλούμε στοιχεία της Αμερικής ή καμιάς άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Σας διαβεβαιώ ότι τόσο καλή ανάλυση όπως αυτή, που συνυπολογίζει και τα αντιδραστήρια αλλά και τα νοσήλια, δεν υπάρχουν πρόσφατα για αρκετό καιρό. Άρα νομίζω ότι απαντά τελειωτικά για αυτό. Μία σκέψη η οποία μου ήρθε όπως έβλεπα αυτή την πρόταση ενός κλειστού ιατροφαρμακευτικού προϋπολογισμού, ίσως θα έχει νόημα να βλέπαμε κιόλας και την πλευρά της πρόληψης. Ειδικά για ένα νόσημα όπου η πρόληψη θα μπορούσε να έχει τεράστια ευεργετική επίπτωση στο να σταματήσουμε τις νέες μολύνσεις. Οπότε θα έλεγα ότι θα έχει ενδιαφέρον, άλλωστε ήδη σε αυτό το οποίο παρουσίασε ο κ. Αθανασάκης, προβλέπεται και η χρηματοδότηση της πρώτης έκθεσης προφύλαξης, της PrEP. Άρα ήδη η πρόληψη είναι εγκυβωτισμένη μέσα σε αυτό τον προϋπολογισμό. Θα έλεγα δε ότι συνολικά ο έλεγχος ο οποίος υπάρχει στην επιδημία του HIV και το πρότυπο, όπως είπε ο κύριος Αθανασάκης, και για το οποίο κινδυνεύουμε δυστυχώς να το χάσουμε για πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει πολύ συχνά ο κύριος Λαζανάς και η θετική φωνή, δηλαδή ποιες είναι οι συνθήκες σε ανθρώπινο δυναμικό στις μονάδες. Ενώ έχουμε τα καλύτερα φάρμακα, έχουμε τους καλύτερους επιστήμονες, είχαμε για πάρα πολλά χρόνια την αδυναμία χρηματοδότησης των αντιδραστηρίων για λόγους καθαρά γραφειοκρατικούς. Άρα μια τέτοια λύση σαν αυτή που εισηγείστε θα το είχε λύσει αυτό το θέμα, αλλά και πάρα πολλές καθυστερήσεις στις ενάξεις φαρμάκων και άλλα ζητήματα, τα οποία πάλι προκαλούνται από το γεγονός ότι κάθε Σεπτέμβριο, όπως θα μας πει και η κυρία Βλάχου, ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων έχει τελειώσει και θα πρέπει να κυνηγάμε να προσθεθούν νέα κονδύλια. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή ο κλειστός προϋπολογισμός για τα φάρμακα του HIV είναι ότι ο HIV βρίσκεται σε λίγα νοσοκομεία. Για παράδειγμα, στο ΑΧΕΠΑ, από όσο ξέρω, αποτελεί πάνω από το 60% του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης. Αν λοιπόν υπάρχουν στόχοι που πρέπει να πετύχει ο διοικητής και το φαρμακείο, το οποίο έχει να κάνει με τη μείωση της δαπάνης ή με την εισρωή των γενοσύμων ή οποιοδήποτε άλλο δείκτη βάλουμε, προφανώς προσκρούει σε κάτι το οποίο είναι τόσο μεγάλο και το οποίο δεν το επιτρέπει. Παρεπιπτόντως, να πω σε σχέση με αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Λαζανάς για τα πρόσφατα ευρήματα για το ότι υπάρχουν πολλοί μετανάστες, απλώς θα δείξω ένα slide το οποίο θα δείξει ότι δεν είναι και τόσο φοβερό. Δηλαδή, όπως μπορείτε να δείτε σε αυτό, στο τελευταία έκθεση του ECDC, η Ελλάδα βρίσκεται, όπως είπε ο κ. Λαζανάς, στο 40%, αλλά είναι πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν 50, 60, 70 και 80%. Και αυτή
είναι μια πραγματικότητα. Να πω δε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτοί που διαγιγνώσκονται με την λίμωξη δεν είναι σίγουρο ότι έχουν εκτεθεί πριν έρθουν στην χώρα διαμονής. Αυτό το οποίο αντανακλά είναι η ευαλωτότητα που έχουν αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων όπου βρεθούν. Τέλος να πω ότι χαιρετίζω με πολύ χαρά την εισήγηση που έχει κάνει ο κύριος Λαζανάς και τη δουλειά που έχουν κάνει και με την εταιρεία λοιμώξεων για την πρωτοποίηση της φροντίδας και θα έλεγα ότι ακριβώς είναι πρώτης τάξης ευκαιρία να επανασχεδιάσουμε όλη την παρεχόμενη περίθαλψη προς τους οροθετικούς και βεβαίως κάτι για το οποίο είμαστε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε και εμείς ως λήπτες να πούμε ακριβώς τι πιστεύουμε και πώς θα μπορούσαν να γίνουν οι επόμενες κινήσεις. Θα θέλαμε να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό γιατί ακριβώς και ειδικά στον χώρο του HIV υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία και παραδείγματα και στο εξωτερικό και από αυτά έχουμε και εμείς ωφεληθεί και ως θετική φωνή και στο βαθμό που μπορούμε έχουμε καταφέρει να κάνουμε προτάσεις ουσιαστικές. Αυτά για το παρόν. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε κύριε Δέδε. Και περνάμε λίγο στα δύσκολα τώρα. Κυρία Βλάχου είναι φαρμακοποιός νοσοκομιακός στον Ευαγγελισμό και μέλος Επιτροπής Διαπραγματεύσεων που χειρίζεται τις τιμές, θα έλεγε, των φαρμάκων με βάση ορισμένα κριτήρια φαρμακολογικού, θεραπευτικού και επιστημονικού χαρακτήρα. Παρά το νεαρό της ηλικίας της Επιτροπής, έχουμε ακόμα να καταλογίσουμε κάτι σε αυτήν, όπως κάνουμε συνήθως λόγω εθνικής ιδιαιτερότητας. Γνωρίζουμε ότι γίνεται μία προσπάθεια και περιμένουμε όλοι τα αποτελέσματα σε ένα πιο ολοκληρωμένο, θα λέγε κανείς, θεωρητικό πλαίσιο αλλά και διαδικαστικό πλαίσιο, διότι αυτές οι δουλειές είναι κυρίως δουλειές διαδικασιών εξαιρετικά δύσκολων και σύνθετων. Θα ήθελα όμως πριν να δώσω το λόγο στην κυρία Βλάχου να της υπενθυμίσω ότι πράγμα το οποίο είμαι βέβαιος γνωρίζει, αλλά την παροτρύνω να με το μεταφέρει και στην Επιτροπή, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τη διαχείριση μιας νοσολογικής εντότητας, η οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από μια βαριά νοσοκομιακή λίμωξη με προσδόκιμο επιβίωση 11 μηνών, αυτή ήταν η πρώτη δουλειά που έκανα πριν μερικές δεκαετίες, είναι μια περιπατητική χρόνια νόσος με προσδόκιμο επιβίωσης όπως περίπου είναι και το εθνικό και θα είναι και ευχής έργων αυτό το οποίο είπε ο κύριος Λαζανάς ότι παθαίνουν τα ίδια που παθαίνουμε και εμείς, διαβήτη και διάφορα άλλα πράγματα. Εκείνο το οποίο έχει όμως ιδιαίτερη σημασία είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ένα χρόνιο νόσημα, που ένα νόσημα καταφέρνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να προκαλέσει μία μεγάλη υποκατάσταση βαριών, δαπανηρών νοσοκομειακών υπηρεσιών με φαρμακευτική και ανοιχτή και ολίγων ανοιχτή περίθαλψη, εκτός από τα ψυχοφάρμακα και την ομεπραζόλη. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο στην πρόσφατη υγειονομική ιστορία που να έχει κάτι αντίστοιχο. Και επίσης αυτό γίνεται με ολοένα και μικρότερη ονομαστική δαπάνη, κατά συνέπεια πιο αποδοτική χρήση των πόρων και απελευθέρωση αυτών των πόρων, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα και τα κακά, δεν επενδύεται στο ίδιο το νόσημα το οποίο έχει αποδείξει ότι οι επιστροφές των επενδύσεων σε αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και λέω δεν επενδύεται
δεν επεκτείνει την προληπτική φροντίδα, το ΠΡΙΠΕΠ ή και άλλα σε ευρύτερους πληθυσμούς, δεν βελτιώνει τα διαγνωστικά του εργαλεία και κυρίως από την πλευρά τη δική μας τον οικονομολόγο της υγείας υπάρχει και μια, θα έλεγα, ιστεροβουλία, την οποία βρήκαμε στον δρόμο λίγο αργά, ότι αποτελεί ένα πρότυπο νοσήματος το οποίο οι οριζόντιοι προϋπολογισμοί δεν χρειάζονται καμία γραφειοκρατία, ένα καλό υπάλληλο με ένα καλό Excel που μπορεί να κατανέμει, θα έλεγε κανείς, τους σπόρους ανάλογα με τους ασθενείς και στα σημεία, σε διάφορα σημεία, για να μην προκαλούνται αυτά που υπενήχθηκε ο κύριος Δέδες, ότι ένα νοσοκομείο, επειδή έχει πιστωθεί, έχει χρεωθεί μεγάλο αριθμό ασθενών, εξαντλεί τον προϋπολογισμό τους αυτούς. Ένας οριζόντιος προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμός που υπερβαίνει τις επιχειρήσεις και μπορεί να κατανείμει λογιστικά τα χρήματα όπου θέλει, ανάλογα πάντα με το κριτήριο των ασθενών. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν πεδίο δόξης λαμπρών σε μια επιτροπή σαν τη δική σας, να πάρει το κύρος και κατά συνέπεια την επιστημονική και κοινωνική νομιμοποίηση, αρχίζοντας από ένα τέτοιο υπόδειγμα. Εγώ σαν πολίτης, όλοι μας σαν επιστήμονες, αλλά νομίζω όχι μόνο οι φορείς του ιού, αλλά και όλη η ευρύτερη κοινότητα των ασθενών, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, θα έβλεπε μία στροφή προς τη σοβαρότητα, την τεκμηρίωση, στη χάραξη πολιτικής και στην κατανομή των πόρων. Αυτά τα δύσκολα ζητάμε από εσάς, κυρία Βλάχου. Γι' αυτό σας άφησα και τελευταία. Καλησπέρα και από μένα. Να μου επιτρέψετε να σας τριμώξω λίγο. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, μια και το θέσαμε τώρα, να ξεκινήσω από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, της οποίας η ηλικία είναι όντως πάρα πολύ μικρή και με την καινούργια τη σύσταση ούτε ένα χρόνο δεν έχουμε ξεκινήσει. Και όμως θεωρώ ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα και εν μέσω κορονοϊού και με όλες τις πρακτικά δύσκολες συνθήκες των συνεδριάσεων και των πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν. Και ένα από τα θέματα που έχουν τεθεί και θεωρώ ότι μέσα στο 2021 θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι και τα φάρμακα του HIV. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα συνολικά και πολλές οι κατηγορίες των φαρμάκων που πρέπει να ασχοληθεί και να αντιμετωπίσει η Επιτροπή, οπότε και ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος. Ωστόσο, πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα πεδίο που πρέπει να απασχολήσει την Επιτροπή και να βρεθεί μια λύση, διότι το πρόβλημα, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Θανασάκη, θα λυθεί κατά βάση με τη χρήση και την εφαρμογή ενός κλειστού προϋπολογισμού. Αυτό θα εξασφαλίσει δύο πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, ότι θα μειωθεί η συνολική δαπάνη εφόσον θα κληθούν οι εταιρείες να δώσουν και κάποια προσφορά, κάποιες καλύτερες τιμές σε σχέση με τις τιμές που κάνουμε τώρα την προμήθεια, δηλαδή την νοσοκομιακή τιμή μείον το 5% το rebate. Θα συμπεριληφθεί το clawback και το rebate των εταιριών, οπότε και οι εταιρείες θα έχουν κάποια ωφέλη. Και το πιο βασικό, βέβαια, θα εξασφαλιστεί η επάρκεια των φαρμάκων και δεν θα έχουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα νοσοκομιακά φαρμακεία, κυρίως στο τέλος του χρόνου, από το Σεπτέμβριο και μετά, όπως είπε και ο κύριος Δέδες, που τα χρήματα τελειώνουν, δεν μπορούμε να προμηθευτούμε με την ίδια ευκολία τα φάρμακα και αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να μην έχουμε διαθέσιμα αποθέματα να δώσουμε στους ασθενείς. Πραγματικά, λοιπόν, θεωρώ ότι η λύση για το θέμα αυτό είναι μέσα από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και το έργο που αυτή έχει ξεκινήσει να κάνει, να εφαρμοστεί ένας κλειστός προϋπολογισμός
Η νομοθεσία το καλύπτει πλέον, η τιμολόγηση θα γίνεται από το ΙΦΕΤ, δεν θα επιβαρύνει πλέον τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, θα υπάρχει μια συνολική διαχείριση από εκεί του συνολικού κόστους, οπότε δεν θα υπάρχει πλέον αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 10 χρόνια. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε βέβαια και από τους προηγούμενους ομιλητές, είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου ασθενών. Αυτή τη στιγμή όλα γίνονται χειρόγραφα. Δηλαδή, όταν ένας ασθενής έρθει στο νοσοκομείο, είτε καινούριος, είτε γίνει και αλλαγή της θεραπείας του, ο γιατρός θα πρέπει να ενημερώσει τον ΕΟΔΗ και τις πλατφόρμες του ΕΟΔΗ με φαξ. Αυτό έχει μια καθυστέρηση στην έγκριση της θεραπείας και το πότε θα ξεκινήσει και είναι σε μια εποχή που όλα μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα και γρήγορα ηλεκτρονικά, να μένουμε σε διαδικασίες χειρόγραφες που καθυστερούν και ενδεχομένως δεν λύνουν, παρά δημιουργούν και προβλήματα. Ένα άλλο θέμα που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι να εφαρμοστεί ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αφού τηρηθούν όλα τα στοιχεία της ανωνυμίας, της κωδικοποίησης, με τον ίδιο δηλαδή τρόπο που χειριζόμαστε τώρα τις χειρόγραφες συνταγές, να περάσουν όλα μέσα στο σύστημα της ΕΔΙΚΑ. Οπότε αυτό αυτομάτως και το όλο το σύστημα διευκολύνει και υπάρχουν ανά πάσα στιγμή στοιχεία και αρχεία και το Μητρό ενημερώνεται πλήρως και επικαιροποιείται. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, αυτό που αναμένουμε επίσης στην αλλαγή εμείς εδώ στο φαρμακείο είναι και η διαδικασία της παραγγελίας των φαρμάκων, γιατί αυτή τη στιγμή ακολουθείται μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία υπάρχει εδώ και 15-20 χρόνια. Αφού δηλαδή εμείς εκτελέσουμε τη συνταγή, μαζεύουμε το ένα απόκομα, το στέλνουμε στο ΙΦΕΤ. Το ΙΦΕΤ μετράει το τι έχουμε χορηγήσει, αφού ελέγξει από τα αρχεία του ΕΟΔΗ ότι είναι η εγκεκριμένη θεραπεία για το συγκεκριμένο ασθενή. Στέλνει στην εταιρεία τις ποσότητες που πρέπει εμείς να πάρουμε, εμείς να παραγγείλουμε. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί μια καθυστέρηση και πρόσθετο χρόνο και κόπο σε όλους μας για να έχουμε τα απαραίτητα φάρμακα. Και ένα άλλο στοιχείο πάλι υπό διερεύνηση είναι ότι εφόσον μιλάμε για μια εξωνοσοκομιακή δαπάνη, εάν θα πρέπει να συμπεριληφθούν και ενδεχομένως φαρμακεία του ΕΟΠΗ ή ιδιωτικά φαρμακεία στην εξυπηρέτηση των ασθενών και στην προμήθεια των φαρμάκων, ούτως ώστε να μην δεσμεύονται στα ωράρια του δημοσίου, το πότε δηλαδή θα λειτουργεί το νοσοκομιακό φαρμακείο για να εξυπηρετήσει τους ασθενείς να πάρουν τα φάρμακα. Αυτό βέβαια ίσως θέλει μεγαλύτερη κουβέντα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί εύκολα, αλλά έτσι το θέτω ως ένα θέμα για προβληματισμό και συζήτηση. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσες μερικές πτυχές των όσων θίξατε και κυρίως την απεμπλοκή των προϋπολογισμών των νοσοκομείων και της δυσφορίας και τελικά της δύσκολης πρόσβασης που παρατηρείται επεισοδιακά κατά καιρούς υπό το συντονισμό του ΙΦΕΤ ίσως να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι μια λύση άριστη στο χαρτί, αλλά για τίποτα δεν μπορεί κάποιος να αποφανθεί αν δεν έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς. Όμως θα ήθελα να σας δώσω μία διευκρίνηση ότι ο κλειστός, οριζόντιος, γιατί αυτό δεν ακούστηκε πολύ από την πλευρά μας ίσως, εμείς φταίμε, εγώ κυρίως. Οριζόντιος προϋπολογισμός περιλαμβάνει το σύνολο της επικράτειας και περιλαμβάνει και επίσης το σύνολο των δραστηριοτήτων. Όχι μόνο τα φάρμακα. Ναι. Εσείς έχετε βέβαια την ευθύνη των φαρμάκων. Ναι. Περιλαμβάνει τις διαγνωστικές, κλινικές και άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν. Έχουμε υπολογίσει κιόλας ότι έχουμε κάνει τις πρώτες εκτιμήσεις του μεγέθους αυτού, δεν αποκλίνουν, το αντίθετο μάλιστα θα έλεγα, από τη σημερινή κατάσταση,
αλλά αντίθετα απελευθερώνουν μέσω του μηχανισμού των φαρμάκων κυρίως πόρους, ώστε να κάνουμε πιο πλήρη αυτή και πιο ολοκληρωμένη μας αυτή την πολιτική. Κατά συνέπεια, εκτός από την εμπλοκή τη δική σας και του ΙΦΕΤ, ενδεχομένως το Υπουργείο Υγείας ή και ο ΕΟΔΗ, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης, θα μπορούσε να καλύψει αυτή την προοπτική. Όχι γιατί αποτελεί μόνο ένα τεχνικό μοντέλο ολοκληρωμένης φροντίδας. Σήμερα παίρνουμε τη φροντίδα σε κομμάτια και από τα κομμάτια πάντα κάτι μας λείπει. Με τους οριζόντιους προϋπολογισμούς παίρνουμε το όλο. Και αυτό έχει κοστίσει και σε χρήμα και σε χρόνο. Κατά συνέπεια, αυτή η συζήτηση μπορεί να αρχίσει από εσάς. Θα είναι ένα credit για τη δικιά σας την Επιτροπή. Να αρχίσετε να διευρύνετε λίγο τη συζήτηση και η συζήτηση αρχίζει με τη διαπραγμάτευση, όχι με τους γιατρούς και τους διοικητές των νοσοκομείων, okay, με τις οργανώσεις των ασθενών, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι είναι σοβαρές και συγκροτημένες, πολλές φορές και τεκμηριωμένες καλύτερα από εμάς, γιατί έχουν ισχυρότερο ενδιαφέρον, αλλά έχουν αποκτήσει και γνώση, να μας περιγράψουν το πλαίσιο, να απαντήσουμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε και τότε να προσέλθει, λέω εμείς, εννοώ το κράτος, τότε να προσέλθει και η βιομηχανία, οι γιατροί οι οποίοι έχουν αυτή την ευθύνη, όπως είναι ο κύριος Λαζανάς και ο κύριος Αγκαργαλιάνος και άλλοι, αλλά και διάφοροι ειδικοί. Για παράδειγμα, η δική μας η ομάδα θα μπορούσε να βοηθήσει. Δεν ζητάμε δουλειά. Έχουμε δουλειά πολύ μάλλον. Θα χάσουμε δουλειά για να βοηθήσουμε αυτή την υπόθεση. Και νομίζω ότι έτσι ανοίγεται ένας τρόπος λήψης των αποφάσεων, ο οποίος έχει πλουραλισμό, έχει δημοκρατία και κυρίως έχει και επιστημονική και κοινωνική τεκμηρίωση. Έτσι γράφονται οι καλές σελίδες στην υγειονομική ιστορία και θα σας παρότρινα αυτό να το μεταφέρετε. Το ίδιο κάνω με τους νέους συναδέλφους, όλους εκμεταλλευόμενος την εμπειρία μου και την απόσταση που μου δίνει η ηλικία μου από τα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα αν κάποιος θα ήθελε για ένα λεπτό για να κλείσουμε. Πολύ γρήγορα, κύριε. Ναι. Πολύ γρήγορα, απλώς να πω για προς όφελος των ακροατών ότι, όπως είπατε και εσείς, είναι προνομιακός ο χώρος του HIV και γιατί είχε αυτές τις επιδόσεις που δείξατε, αλλά και είναι και η μοναδική ασθένεια στην Ελλάδα που ξέρουμε επακριβώς τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν με HIV. Είναι η μοναδική ασθένεια, τέλος πάντων η πρώτη ασθένεια για την οποία υπήρχε μητρό φαρμάκου. Και βεβαίως οι μονάδες στις οποίες παρακολουθούνται και τα νοσοκομεία είναι επίσης πεπερασμένα, είναι 15 κάτι σε όλη την επικράτεια. Άρα αυτό το οποίο προτείνεται, και φυσικά είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό στην κυρία Βλάχου και σε εμάς που είμαστε στο πάντα, αλλά είναι ακριβώς ιδανική ευκαιρία και με ενδιαφέρει και με το καπέλο του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, ότι θέλουμε ακριβώς να τακτοποιούνται ένα-ένα τα θέματα τα οποία θα βάλουν σε τάξη και σε καλή παρακολούθηση των οικονομικών, έτσι ώστε βεβαίως να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους που μένουν. Άρα θεωρώ ότι είναι ιδανική η ευκαιρία να το ξεκινήσουμε με τον HIV. Ο Μάριος είναι εδώ, ο κύριος Λαζανάς. Ναι, εδώ είμαι, κύριε καθηγητά. Μάριε, νομίζω για την ολοκλήρωση της συζήτησης θα ήθελα να πω ότι ο ΕΟΔΗ και η εταιρεία μας και μη κυβερνητικές οργανώσεις με κύριο εκπρόσωπο της Αττική Φωνή προσπάθησαν το θέμα της συνταγογραφήσεως των φαρμάκων, των αντιρρητροϊκών κάπου να μπει σε ένα πλαίσιο και να προστευθεί όλη η διαδικασία. Κάπου να φύγει και ο ΙΦΕΤ από τη μέση που δεν χρειάζεται, να γίνεται συνταγογράφηση με συνταγές, όχι μηνιαίες, αλλά να είναι μεγαλύτερης διάρκειας, τρίμηνες. Όλα αυτά βέβαια έχουν κολλήσει και ένα θέμα το οποίο επίσης μας έχει απασχολήσει είναι ότι η επιθυμία μας ήταν αυτή η συνταγογράφηση των ατόμων με HIV λίμωξη να μην φαίνεται στο μητρό του. Να υπάρχει δηλαδή ένα άλλος κωδικός στο οποίο να μπορεί να γίνει συνταγογράφηση, γιατί μπορεί να πηγαίνει σε ένα άλλο γιατρό μετά και να φαίνεται η λίμωξή του, ενώ αν υπάρχει άλλος κωδικός δεν θα ήταν απαραίτητο.
Για την προστασία των δεδομένων, ναι, βεβαίως. Ναι. Το άλλο θέμα το οποίο είναι προς συζήτηση και είναι ίσως δύσκολο να επιληθεί, ίσως για τα φαρμακεία των νοσοκομείων, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρτο, να απαλλαγούν από τη χορήγηση των, ή εν μέρη να απαλλαγούν από τη χορήγηση των αντιρρητορικών φαρμάκων. Θα μπορούσαν ίσως και τα φαρμακεία, τα υπόλοιπα του ΕΟΔΗ, του ΕΟΠΗ, να συμβάλλουν σε αυτό και ίσως και τα ιδιωτικά φαρμακεία με κάποιες προϋποθέσεις, βέβαια χωρίς να έχουν το κέρδος που τους προβλέπεται από το νόμο, να αυξήσουν, να αυξήσουν δηλαδή το κόστος της θεραπείας. Βέβαια εκεί υπάρχει πρόβλημα ότι ένα άτομο με HIV λίμωξη κατά πόσον θα μπορούσε να πηγαίνει να παίρνει τα φαρμακά του από το φαρμακείο της γειτονιάς και δεν θα το μάθαινε όλη η γειτονιά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία θα έπρεπε κάποια στιγμή να το ξεπεράσει, θεωρώντας ότι η HIV λίμωξη είναι μια λίμωξη όπως όλες οι άλλες και δεν πρόκειται να μολυνθούμε αν στην πολυκατοικία μας ή από το φαρμακείο ή στο παντοπολείο έρχεται και ψωνίζει ένα άτομο με HIV λίμωξη. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Μαρία, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά ας δίνουμε στους φορείς πολλές εκδοχές και ας επιλέγουν αυτοί πια. Ναι, εγώ επίτηδες έκανα αυτή την αφορά, γιατί απλά έχω επειδή συμμετέχει, ας πούμε, σε τα κέντρα που συζητάμε για την πυρετροϊκά και τα υπόλοιπα βέβαια φάρμακα, μήπως θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις. Δυστυχώς, κάπου η συνταγογράφηση, παρόλο που πήγε να απλοποιηθεί και είχε ετοιμαστεί και ένα σχέδιο υπουργικής απόφασης, έχει κολλήσει. Νίκο, νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα είπαμε. Ακριβώς έτσι. Αλλά νομίζω όμως ότι και η κυρία Βλάχου άλλωστε το περιέγραψε, ότι μια ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα απλούστευε πάρα πολύ το χώρο εργασίας. Άρα είμαι βέβαιος ότι πράγματα που πρέπει να γίνουν θα γίνουν. Κυρία Βλάχου, αυτά είναι όλα έτοιμα. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ωραία, ωραία. Ας βελτιώνουμε όμως και τις επιλογές για τους χρήστες. Ο κύριος Αθανασάκης θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Όχι, νομίζω ότι είχαμε μια πολύ πλούσια συζήτηση πάνω στο θέμα του προϋπολογισμού. Είναι πολύ σημαντική η διάσταση στην οποία τονίσατε, κύριε καθηγητά, σχετικά με το ότι ο προϋπολογισμός αφορά όλο το νόσημα. Δεν κάνουμε μια πολιτική φαρμάκου μέσα στο νόσημα εδώ. Ψάχνουμε ένα βέλτιστο υπόδειγμα διαχείρισης. Εκεί θα ήθελα να σταθώ και εγώ για να μην πάρω άλλο χρόνο από το τραπέζι. Ναι, συνέχισε Κώστα. Νομίζω ότι ολοκλήρωσα την τοποθέτησή μου με αυτό. Δηλαδή ότι πρέπει να δούμε μπροστά, να το δούμε νόσημα και να το δούμε ως παράδειγμα και ενδεχομένως και να το εφαρμόσουμε. Άρα το σημείο κλειδί δεν είναι ο μόνο κλειστός, αλλά οριζόντιος προϋπολογισμός, που αφορά την επικράτεια και αφορά όλες τις... Από εκεί και πέρα, εφόσον συμφωνήσουμε σε αυτό και είναι κοινωνικοπολιτική και ιατρική διαπραγμάτευση, η κατανομή των πόρων προς τα κάτω, είτε στο χώρο, είτε στα είδη της περίθαλψης, θα γίνεται με τεχνικούς και ιατρικούς όρους, αυτούς τους οποίους ξέρουμε πολύ καλά. Κυρία Βλάχου, μία φράση. Κυρία Βλάχου, μία φράση ακόμα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι σήμερα τέθηκαν κάποια βασικά σημεία τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση και για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε σε μία αλλαγή στάσης και αντιμετώπισης συνολικά στο HIV. Γιατί έχουμε πολλά δεδομένα, έχουμε ήδη έτοιμα και τα μητρώα μας και τα στοιχεία μας, τα πάντα. Απλώς πρέπει να καθίσουμε ο καθένας από τη δική του πλευρά όλα αυτά να τα αποτυπώσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, ώστε να κάνει συνολικά την αντιμετώπιση τη συνολική του νοσήματος όπως ακριβώς είναι στις μέρες μας. Κάτι χρόνιο και κάτι που δεν δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα όπως ήταν πριν από 20-30 χρόνια. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο σύνολο της δουλειάς της Επιτροπής για να θέσετε μέσα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατά, όπως είναι οι προτιμήσεις των καταναλωτών, δηλαδή των πολιτών, όπως είναι άλλα ζητήματα της καινοτομίας και τα οποία θα τα βρείτε μπροστά σας ενδεχομένως και μετά την αξιολόγηση πιο συγκρουσιακά.
από την τώρα, από πριν. Δηλαδή, καραδοκεί ένας τέτοιος κίνδυνος. Σίγουρα. Γι' αυτό θα σας συμβούλευα, αν μου επιτρέπετε, όχι να αρχίσετε μόνο από αυτό, αλλά αυτό να το δοκιμάσετε και σαν μοντέλο εφαρμογής σε άλλες δραστηριότητες. Αν με ακούει ο συντονιστής, το control, θα μπορούσαμε να δούμε τις διαφάνειες της έρευνας. Λοιπόν, οικονομική αποδοτικότητα, 91% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί, 6% ότι είναι περίπου ίδια, δεν έχει αλλάξει, και 3% έχει χειροτερεύσει. Είναι συντριπτικό το ποσοστό, κατά τη γνώμη μου. Έχετε, κυρία Βλάχου, και την συνένεση του σώματος των διεπιστημονικού σύνδεσης, του σώματος των συνέδρων. Ας δούμε την επόμενη διαφάνεια. Και είναι εφικτή και μάλλον εφικτή 94%. Ενδεχομένως το μάλλον, το οποίο καταλογίζω στο εφικτή, είναι ότι χρειαζόμαστε διευκρινήσεις σχετικά με αυτό τον όρο, τον περίεργο όρο, οριζόντιος κλειστός προϋπολογισμός, και το τι περιέχει αυτός μέσα, τις οποίες εμείς σαν άνθρωποι της εκπαίδευσης και της έρευνας θα φροντίσουμε να το κάνουμε στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ θερμά για την πολύ παραγωγική συζήτηση που είχαμε και ελπίζω θέτει τις βάσεις συνέχισης ενός τέτοιου διαλόγου. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.